Μετράει ο χρόνος αντίστροφα για ένα πολύ πολύ μεγάλο αθλητικό γεγονός που θα αναβιώσει έπειτα από 2.500 χρόνια. Μιλάμε για τον αυθεντικό μαραθώνιο κολύμβησης. Α, τι λες τώρα. Εσένας αρέσουν αυτά. Βέβαια, βέβαια. Θα πάμε να συνομιλήσουμε με τον Δήμαρχο. Νάτος, είναι ο κύριος Γιάννης Κοτζιάς και μας έχει και μια πολύ ωραία εικόνα πίσω του γιατί βλέπουμε τη θάλασσα. Καλή σας μέρα και καλό μήνα. Καλημέρα, Δήμαρχε. Καλημέρα. Καλημέρα από το Δήμο Ιστιάς Ελευσού. Καλημέρα από το όμορφο Πευκή. Από εκεί όπου θα γίνει αυτός ο μαραθώνιος. Ιδανικές συνθήκες, έτσι, λαδιά. Έτσι, ναι. Και λαδιά και ιδανικές συνθήκες. Και αν είμαστε ασφαλείς από COVID, ετοιμαζόμαστε με πολύ χαρά και αγωνία, βέβαια, να προχωρήσουμε στη διοργάνωση αυτού του σπουδαίου αθλητικού event. Είναι ο πρώτος αθλητικός μαραθώνιος κολύμβησης με σπουδαία ιστορική αναφορά στον Ηρόδοτο. Αναφερόμαστε σε αυτό που συνέβη 2.500 χρόνια πριν, σε αυτό το σημείο, στην Αυμαχία του Αρτεμισίου, και τη σύνδεση την οποία κάνει ο Ηρόδοτος με έναν ανθρώπινο άθρο στη θάλασσα, συνδέοντας τις νίκες των Ελλήνων και την ανάδειξη της Αθήνας ως θαλασσοκράτηρα δύναμη μετά τις νίκες του 480 π.Χ. Με έναν ανθρώπινο άθρο στη θάλασσα. Είναι ο διάπλος από το Πήλιο στην Εύβοια, από το Πήλιο στο Αρτεμίσιο, του Σκυλία και τη κόρη του Ίδνας. Εδώ αξίζει να αναφέρουμε και να τονίσουμε μάλλον ότι κάνει και η γυναίκα την είσοδό της αυτή τη φορά θριαμβευτικά σε όλη αυτή τη διαδικασία. Το διάπλου λοιπόν που είναι περίπου 10 χιλιόμετρα από το Πήλιο στο Αρτεμίσιο και ουσιαστικά είναι αυθεντική διαδρομή του μαραθωνίου. Εμείς τώρα όση ώρα μιλάτε κύριε Δήμαρχε βλέπουμε και τον Ολυμπιονίκη μας τον Σπύρο τον Γιαννιώτη και είναι και προσωπικός μου φίλος. Πραγματικά είναι πολύ μεγάλη τιμή για κάποιον αθλητή να τον συναντήσει. Αλλά και για άλλους πολύ σπουδαίους αθλητές που βλέπουμε τώρα εμείς κύριε Δήμαρχε εδώ στις οθόνες μας. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό αθλητικό γεγονός και πρέπει να πούμε ότι θα διεξαχθεί από τις 4 έως τις 6 Σεπτεμβρίου, σωστά κύριε Δήμαρχε? Έχουμε αφήξει στις 4 ημέρα Παρασκευή. Στις 5 έχουμε τους μικρούς αγώνες. Μικρούς για αυτούς που είναι έμπειροι αθλητές, βέβαια. Ναι. Είναι κολυμπητικοί αγώνες στο Πευκή 3 χιλιόμετρων, 1.500 μέτρων και 800 μέτρων για παιδιά. Και την Κυριακή το πρωί είναι η μεγάλη διαδρομή των 10 και πλέον χιλιόμετρων από το Πήλιο στο Αρτεμίσιο. Αναφερθήκατε στο Σπύρο Γιαννιώτη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή αγκάλιασε αυτή την ιδέα. Ο αργυρός μας Ολυμπιονίκης που στην καρδιά μας Δήμαρχε είναι χρυσός. Θυμόμαστε τότε. Ακριβώς. Με τη χεριά. Έπρεπε να είναι με τη χεριά. Μια χεριά ήταν. Σκέψου σε πόσα χιλιόμετρα μια χεριά τον καθόρισε το αποτέλεσμα. Ακριβώς βέβαια όταν συμμετέχει σε ένα τέτοιο γεγονός και σε ένα τέτοιο άθλημα, μόνο και μόνο η συμμετοχή και το ταξίδι της διαδρομής είναι μια μεγάλη νίκη και μια διάκριση. Έτσι, πόσο μάλλον όταν έχουμε δίπλα μας και τον Σπύρο τον Γιαννιώτη, αλλά και άλλους κορυφαίους αθλητές διεθνούς φήμης, οι οποίοι έρχονται και θα συναγωνιστούν για το ποιος θα τερματίσει πρώτος σε αυτή την ιστορική διοργάνωση. Έτσι. Και εκεί μπορεί να πάρει μέρος, κύριε Δήμαρχε, μπορεί να πάρει μέρος και εγώ, για παράδειγμα, που έχω τρέλα με το κολύμπι και με τα αθλήματα της θάλασσας. Μπορώ να έρθω να συμμετάσχω? Βεβαίως μπορείτε να έρθετε να συμμετέχετε, αν βέβαια μπορείτε να τερματίσετε σε αυτό το μεγάλο μεγάλη διαδρομή. Μπορώ να τρέψω 800 μέτρα, δεν πάω για το μεγάλο, για το δεκάρι. Τα 800 μέτρα είναι η παιδική διαδρομή. Δεν κάνω. Οπότε δεν μπορείτε. Θα ρισκάρω να τερματίσω τα 10 χιλιόμετρα. Αυτό που αξίζει να τονίσουμε είναι ότι έχουμε ήδη 200 περίπου συμμετοχές. Είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός και καταβάλουμε τεράστια προσπάθεια και θα τηρήσουμε βλαβικά και τα πρωτόκολλα ασφάλειας αλλά και τα πρωτόκολλα ενάντια στην πανδημία του COVID, γιατί πήραμε άδεια διοργάνωσης μέσα στη δύσκολη συγκυρία και θα πρέπει και θα το κάνουμε να τηρήσουμε όλα αυτά τα πρωτόκολλα για να είμαστε ασφαλείς και να τελειώσουμε ασφαλείς. Πάντως είναι εντυπωσιακό αυτό. Δηλαδή, σαν θέαμα και μόνο, φαντάζομαι θα είναι κάτι το εντυπωσιακό, κύριε Κοτζιά, κύριε Δήμαρχε. Δεν είναι μόνο το θέαμα. Είναι, νομίζω ότι το πιο σημαντικό από όλα είναι το ιστορικό βάθος το οποίο πατάει όλη αυτή η διοργάνωση. Υπάρχουν πάρα πολλοί μαραθώνιοι σε όλο τον κόσμο. Η κλασική διαδρομή και ο μαραθώνιος Αθήνας είναι ένας. Υπάρχουν πάρα πολλοί αγώνες ανοιχτής θάλασσας σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα αρκετοί. Η αυθεντική διαδρομή όμως, εδώ που έχουμε αναφορά και 2,5 και πλέον έτη, είναι αυτό το σημείο, είναι το Πευκή, είναι το Αρτεμίσιο της Εύβοιας και έχουμε και συνδεόμαστε με τον άθλο της Σκυλίας και της Ίδνας. Και γι' αυτό στάθηκε δίπλα μας όλη η ελληνική πολιτεία από την πρώτη στιγμή.
Περιφερειακή Ένωση Δήμων, Περιφέρεια Αστέρας Ελλάδος, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, του Υπουργείου Τουρισμού. Δεν υπήρχε φορέα στον οποίο να χτυπήσουμε την πόρτα και να μην βρεθεί δίπλα μας με οποιοδήποτε τρόπο. Εμείς λοιπόν να πούμε τώρα, όσοι δεν μπορείτε να πάρετε μέρος στον αγώνα, μπορείτε όμως να πάτε, να παρακολουθήσετε όλη τη διαδικασία και στην αφετηρία και στον τερματισμό, να εμψυχώσουμε τους αθλητές, τους φίλους, τους ερασιτέχνες. Ο καιρός είναι ιδανικός. Το Πευκή και Βόρεια Εύβοια, ο Δήμος εστιάζει την ψυχή, είναι ιδανικός τόπος για διακοπές και για οικογενειακές διακοπές. Ήδη έχουν χαλαρώσει από την ένταση της υψηλής τουριστικής περίοδου. Είναι ένα ιδανικό Σαββατοκύριακο, ίσως το τελευταίο του καλοκαιριού, για να μπορέσετε να κάνει κάποιος την απόδρασή του. Κύριε Δήμαρχε, και να συνδυάσει μας πείσατε για να έρθουμε. Σας περιμένω. Βεβαίως. Με μεγάλη χαρά.